Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εξακολουθεί να διχάζει αγορά και εργαζόμενους και να δημιουργεί πολλά προβλήματα όπως αυτά που είδαμε την Κυριακή που μας πέρασε. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά είχαμε την προηγούμενη Κυριακή την πρώτη εφαρμογή του μέτρου του ανοίγματος των καταστημάτων 8 Κυριακές το χρόνο. Συνέπεσε αυτή με την πρώτη Κυριακή των καλοκαιρινών εκτόσεων. Όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αναμενόμενα, τουλάχιστον από πλευράς τζίρου. Εκπρόσωποι των εμπόρων κάνουν λόγο για μια μάλλον κακή καθημερινή. Τονίζοντας ότι ο καλός καιρός μάλλον που έφερε τον κόσμο στην παραλία, λίγο οι αντιδράσεις που υπήρξαν, λίγο η πορεία που υπήρχε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και τα όσα διαδραματίστηκαν στα πλαίσια αυτής της πορείας λειτουργήσαν μάλλον αποτρεπτικά. Αυτό βέβαια από τη μία αποτελεί ένα επιχείρημα σε εκείνους που λένε ότι δεν έχει νόημα να σας ανοίγουμε τα καταστήματα τις Κυριακές, μια και δεν πάνε τα πράγματα καλά. Πόσο μάλλον αν μιλάμε για 32 Κυριακές το χρόνο που είναι η πλήρη ανάπτυξη του μέτρου και όχι μόνο για 8 συγκεκριμένες που συνήθως συμπίπτουν με τις εκτόσεις. Από την άλλη, εκπρόσωποι και των μεγαλύτερων καταστημάτων κάνουν λόγο για ανεπαρκή στήριξη του μέτρου από την πλευρά της πολιτείας. Λένε ότι ενώ ήταν αυτή η πρώτη Κυριακή ανοίγματος, δεν υπήρχε καμία στήριξη, καμία προστασία από την πλευρά της πολιτείας με αποτέλεσμα να γίνουν αυτά που είδαμε, τα πολύ αρνητικές εικόνες που είδαμε και γενικότερα για το τουριστικό προϊόν της χώρας την προηγούμενη Κυριακή. Και από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι αν υπήρχε μια δικλίδα ασφαλείας, προφανώς τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και ότι ο κόσμος χρειάζεται να εκπαιδευτεί. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σε επίπεδο τζίρου, μάλλον όσοι άνοιξαν τα καταστήματά τους την Κυριακή αυτή, δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Πολύ χαμηλή η κίνηση, ακόμα χαμηλότερες οι αγορές. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την καλοκαιρινή περίοδο και μένει να δούμε στην ανάπτυξή του το μέτρο. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζει να διχάζει και βέβαια είναι το ένα μέτρο το οποίο έχει χωρίσει στα δύο τον εμπορικό κόσμο, με τους από τη μία πλευρά να έχουμε κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες, κυρίως τα πολυκαταστήματα τα οποία θέλουν να ανοίγουν τα και από ό,τι φαίνεται τους συμφέρει και οικονομικά καθώς τα λειτουργικά τους κόστη μπορούν να υποστηριχθούν παρά το χαμηλό τζίρο και από την άλλη έχουμε και τους εργαζόμενους που προφανώς δεν θέλουν να δουλεύουν Κυριακές, τουλάχιστον δεν θέλουν να δουλεύουν με τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα με φορές να πληρώνουν τα χρήματα που πρέπει να πληρώνονται, κάνοντας υπερορίες, παίρνοντας ψίχουλα για να δουλέψουν πλέον. Που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και τους μικρότερους επιχειρηματίες που λένε ότι αν πρέπει να πληρώνω τον υπάλληλό μου κανονικά που πρέπει, δεν με συμφέρει να ανοίξω το κατάστημά μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να είμαι εγώ κλειστός και το μεγάλο κατάστημα, το πολυκάταστημα να είναι ανοιχτό. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι σύντομα και από τον Σεπτέμβρη πλέον θα έχουμε νέα επεισόδια στο συγκεκριμένο σύριαλ, καθώς η κόντρα καλά κρατεί και μένει και να αποφασίσει και η ίδια η αγορά αν πρέπει ή δεν πρέπει τα καταστήματα να μένουν ανοιχτά τις Κυριακές.